Υπουργέ, δώστε μας έτσι μια εικόνα που πάει το πράγμα και για να μην σας διακόπτουμε, η θέση της χώρας μας έτσι όπως εξελίσσεται. Εντάξει, δεν θέλω να αναφέρω πάλι τα κλισί, η σωστή πλευρά της ιστορίας ή η λάθος πλευρά της ιστορίας, αλλά έτσι τη δική σας αίσθηση και πολιτικά αλλά και στρατιωτικά. Πού πάει? Λοιπόν, ακούστε. Η ιστορία αυτή την έχουμε δει, εξελίσσεται αρκετό καιρό τώρα από την επέμβαση του, από τη στιγμή που έγινε η επέμβαση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ. Με την αντίδραση του Ισραήλ, με τον πόλεμο που εξελίσσεται εκεί και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή κοντά στις 42.000-43.000 νεκρούς στη Γάζα. Έχουν εκφραστεί ανησυχίες και από εμάς σαν κόμμα, αλλά και από την διεθνή κοινότητα, αλλά ενέργειες για να σταματήσει ο πόλεμος δεν έχουν. Και βλέπουμε και το Ισραήλ να συνεχίζει και τους Χούθη να χτυπάει και το Λίβανο να χτυπάει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενστερνίζονται την άποψη όλου του κόσμου ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά την άλλη τη μεριά δεν έχουν βάλει φρένο, γιατί είναι οι μόνοι που θα μπορούσαν να σταματήσουν το Ισραήλ. Ωστόσο, εξελίσσονται τα πράγματα, δυστυχώς, όσο πάει και χειρότερα. Η ανησυχία ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαχυθεί, δυστυχώς, έχει υλοποιηθεί σε αρκετά μεγάλο ποσοστό. Βλέπετε ότι το Ισραήλ ξεκίνησε πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ, στην ουσία κατά του Λιβάνου, μέχρι που ξεκινήσαν επεμβάσεις μέσα στην περιοχή του Λιβάνου, που είναι, εντάξει, κατάφορη παραβίαση κυριαρχίας κράτους. Ωστόσο, το Ιράν δέχτηκε κάποιες προκλήσεις. Και απάντησε, όπως είδαμε. Σκοτώθηκε στο έδαφος του ο αρχηγός της Χεζμπολάχ. Απάντησε λοιπόν με μια κατά κάποιο τρόπο επίδειξη ισχύως με όλα αυτά τα μέσα. Είδαμε το γεγονός ότι μπήκαν στο παιχνίδι οι Χούθις, οι οποίοι είναι μια ομάδα που στηρίζεται από το Ιράν, και αρχίσανε μια παρεμπόδιση της κίνησης, της ναυτιλιακής κίνησης στην περιοχή, σε ό,τι αφορά, υποτίθεται, τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ωστόσο, όλο αυτό έχει ενεργοποιήσει τη διεθνή κοινότητα, όλοι έχουν στείλει κάτι εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτιάξει αυτή την επιχείρηση ασπίδες, στην οποία η Ελλάδα είναι πολύ ενεργή, και όπως ξέρετε ο συντονισμός γίνεται από εδώ, από τη Λάρισα, αυτές τις επιχείρησεις. Αυτή είναι για να προστατεύει τα εμπορικά πλοία. Απ' την άλλη τη μεριά, όλα αυτά γίνονται και καταδικάζουμε χαλαρά, αλλά εμφανώς δεν γίνονται ενέργειες για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και υιοθετούν. Συγγνώμη, σας διέκοψα, Υπουργέ μου. Βλέπουμε ταυτόχρονα όμως και να υιοθετούμε κι εμείς, όπως και η διεθνής κοινότητα, και τις δηλώσεις, ας πούμε, από το State Department ότι Χαμάς είναι υπεύθυνη για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, όταν έχουμε δει τη στάση Νετανιάχου καταρχήν, και δηλώσεις ακόμα και του Υπουργού Εξωτερικών του Λιβάνου αυτή τη στιγμή ότι ο Νασράλα, ο δολοφονηθής ηγέτης της Χεζμπολάχ, είχε συμφωνήσει σε κεχηρία λίγες μέρες πριν δολοφονηθεί. Όλα αυτά δείχνουν ένα πλαίσιο το οποίο τελικά ποιοι θέλουν να σταματήσει αυτός ο πόλεμος και ποιοι θέλουν να συνεχίσει. Γιατί η δήλωση του Ισραήλ στον ΟΗΕ ανοιχτά και ξεκάθαρα είναι ότι θα συνεχίσει και θα χτυπήσει όταν και αυτό κρίνει σωστό. Και αυτός ο Γκουτιέρες έτσι κηρύχθηκε ανεπιθύμητος. Ναι, δεν αυτό είναι, δεν έχει ξανασυμβεί. Ουσιαστικά δεν υπάρχει στο κάδρο ΟΗΕ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το ποιοι θέλουν και το ποιοι δεν θέλουν να συνεχίσει ο πόλεμος είναι ένα θέμα που μετριέται με τις ισορροπίες που προσπαθούν να τηρήσουν ή με την ανακατάταξη που πρόκειται να συμβεί εκεί. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι ο δυτικός κόσμος, με προεξέχοντες τους Αμερικάνους, θέλουν ένα ισχυρό Ισραήλ. Τους συγχωρούν λοιπόν όλες αυτές τις παρεμβάσεις που κάνει, ή τουλάχιστον τις ανέχονται, για να μην πω και τις υποστηρίζουν,
με την προοπτική ότι, ότι αμήνεται για να κρατήσει. Μα έχει τελειώσει πια αυτό εδώ η καραμέλα με την άμυνα, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, τι είναι, άμυνα είναι να μπει σε ξένη χώρα στο Λίβανο, άμυνα είναι να βομβαρδίζει. Να έχει οπεδώ στη Γάζα. Τη Γάζα. Άμυνα είναι να πα στη Συρία να βομβαρδίζει. Δηλαδή. Το χειρότερο από όλα είναι ότι γίνονται πράγματα τα οποία σε άλλες φορές θα πεταγόμαστε στον αέρα και θα σκίζαμε τα ρούχα μας και τώρα έχουν αρχίσει να συνηθίζονται κάποια πράγματα και να θεωρούνται φυσιολογικά. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και είναι δύο πόλεμοι στα πόδια μας και εμείς ας πούμε έχουμε μπει σε μια κανονικότητα λες και είχαμε πόλεμους πάντα και πάντα έτρεχε αυτός ο πόλεμος. Είναι κακό πράγμα το να συνηθίζεις μια κατάσταση τέτοια δεν είναι προς την καλή κατεύθυνση. Ωστόσο ας πάμε λίγο στην ιστορία με τον πόλεμο στο Λιβάνο και στο Ισραήλ. Όπως είδατε το Ιράν αντέδρασε μετά από κάποιες προκλήσεις. Η επίθεση που έκανε πριν δύο μέρες δεν ήταν ενδεικτική, ήταν κανονική επίθεση. Και μάλιστα οι εκτιμήσεις είναι ότι έχει κάνει περισσότερες ζημιές από αυτές που ανακοινώνουν οι Ισραηλοί. Ενδεχομένως όχι αυτά που λένε οι Ιρανοί, αλλά κάτι κάπου στη μέση. Γίνανε πάντα ζημιές. Το θέμα είναι εάν θα συνεχιστεί αυτό. Γιατί αυτό ενδεχομένως να ήταν και μια παγίδα στην οποία πέφτει το Ιράν για να βρεθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και όλος ο δυτικός στρατός στο πλευρό του Ισραήλ να το προστατεύσουν υποτίθεται. Οπότε ξεκινάει μια διελκυστίδα μεταξύ Ιράν, Αμερικής, Ισραήλ κλπ. Ελπίζουμε και αυτό δεν πρέπει να γίνει και ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει. Τώρα, αυτά που ακούτε το Ισραήλ περιμένουμε να απαντήσει και το Ιράν. Να απαντήσει το Ισραήλ να απαντήσει στις επιθέσεις των προφητών. Εάν τα δούμε όλα αυτά, δεν είναι καλές οι προοπτικές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν τα πράγματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ από εδώ είναι μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντά μας στην περιοχή. Αυτό τώρα θέλετε να πείτε κάτι για τις βάσεις που έχουμε εδώ στη Σούδα, κύριε Υπουργέ, ή την... γιατί βάσεις που έχουμε, οι νατοικές, έχουν κάποιες δεσμεύσεις και κάποιους κανόνες. Δηλαδή, σε αυτές τις βάσεις μπορούν να προσγειωθούν αεροσκάφη, τα οποία είναι αεροσκάφη υποστήριξης και μεταφοράς προσωπικού, αλλά δεν μπορούν να προσγειωθούν μαχητικά. Επομένως, οι δεσμεύσεις μας και οι υποχρεώσεις μας απέναντι στο ΝΑΤΟ είναι δεδομένες, τις οποίες δεν μπορούμε... Αν όμως επιτρέψουμε σε μαχητικά να προσγειωθούν στις βάσεις, υπάρχει ένα θέμα. Αποτελούμε ποια στόχο. Εντάξει, μέρος των εμπολέμων. Ελπίζω ότι σε αυτό η ελληνική κυβέρνηση να λειτουργήσει ψύχρεμα και να μην κάνει τέτοιου τύπου παραχωρήσεις, γιατί δεν είναι, μπαίνουμε στο στόχαστρο. Τώρα μέσα σε όλο αυτό τον οριμαγδό υπάρχει και χτυπήθηκε μια ρωσική βάση στη Συρία. Αυτό είναι μια πίεση επί της ουσίας και προς την πλευρά της Ρωσίας για να μπορέσουν να εμπλακούν πιο ενεργά και οι Ευρωπαίοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε μια πιθανή αντίδραση της Ρωσίας. Ακούστε λίγο κάτι. Μέσα στη Συρία υπάρχουν βάσεις οι οποίες φαίνονται ότι είναι ρώσικες, αλλά μερικές φορές είναι ιρανικές. Είναι στελεχωμένες από Ιρανούς πολιτοφύλακες. Αυτές τις βάσεις λοιπόν και με την ανοχή των Ρώσων και τα διαστήματα τις βομβαρδίζουν οι Ισραηλίτες. Μερικές φορές από το διάστημα που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, αυτές τις βάσεις τις βομβαρδίζουν και οι Αμερικάνοι. Τώρα λοιπόν που τα θέματα με το Ιράν έχουν φτάσει στο παρατόσο, για να μην μπούμε στην εμπόλεμη κατάσταση, οι Ισραηλίτες ξεκαθαρίζουν τις όποιες ενισχυτικές δομές υπάρχουν για τους Ιρανούς στην περιοχή. Όπως ξέρετε πολύ καλά, τον έλεγχο μέσα στη Συρία τον έχουν οι Ρώσοι.
Επομένως δεν μπορεί να περάσουν οι Ισραηλίτες εάν δεν θέλουν οι Ρώσοι να περάσουν. Μάλιστα. Άρα αυτά, αυτό είναι και λίγο, είναι και λίγο δημοσιογραφικά παρεφθαρμένο. Δεν είναι καθαρά ρώσικη βάση, είναι στην περιοχή της που ελέγχει η Ρωσία, αλλά είναι, εάν έχω σωστή πληροφόρηση, γιατί μπορεί και εγώ να μην... Βλέπουμε και τελευταία ερώτηση από μένα σχετικά με τα κράτη του κόλπου που υποστηρίζουν το Λίβανο, γιατί βλέπουμε το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να, μετά από τη συνάντηση εκεί στη Ντόχα στο Κατάρ, να δηλώνουν και να επιβεβαιώνουν την υποστήριξή τους στο Λίβανο. Και ποια θα είναι από εκεί και πέρα η αντίδραση αυτών των κρατών σχετικά με αυτή την υποστήριξη? Θα παραμείνουν στην απόφαση που είχε λάβει το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ για την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα καταρχήν και την απελευθέρωση των ομήρων, ή θα μπουν σε ένα επιπλέον παραπάνω βήμα? Ακούστε κάτι. Το Κατάρ, όπως ξέρετε, μαζί και όλες τις χώρες του κόλπου, σε συνεργασία με την Αίγυπτο και άλλες αραβικές χώρες, πράγματι κάνουν προσπάθειες για να βρεθεί μια διπλωματική λύση. Και έχουν κάνει σοβαρές παραβολές και μερικές φορές έχουν πετύχει παράδοση κρατουμένων ομήρων. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, γιατί να σας πω κάτι τώρα, οι στρατηγικές δυνάμεις που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και που υπάρχει προοπτική να εμπλακούν, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και κάποιες άλλες χώρες που παίρνουν μέρος, η Βρετανία κλπ, είναι τέτοιου μεγέθους που ακόμα και στρατιωτικά να ξεσηκωθούν οι άλλες χώρες, δεν θα αλλάξει κάτι. Θέλω να πω ότι το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχουν εκεί ψύχραιμες φωνές οι οποίες να πιέζουν στην κατεύθυνση του να προκύψει μια διπλωματική λύση. Σε αυτή λοιπόν, σε αυτές τις φωνές πρέπει να ενωθεί και η Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα μικρή χώρα όπως θέλουμε να λέμε κατά περίπτωση. Η Ελλάδα είναι μια πολύ δυνατή χώρα διπλωματικά. Και σε κομβικό σημείο. Και σε κομβικό σημείο, ειδικά τώρα που είναι στα πόδια μας η φωτιά αυτή, για να μην πω στην αυλή μας. Ναι. Και πρέπει να είμαστε πολύ πιο ενεργοί σε αυτό το κομμάτι. Να γυρίσουμε δηλαδή στις πολιτικές επί της ουσίας της δεκαετίας του 80. Ναι, έχουμε φτάσει να ακουγόμαστε ρομαντικοί όταν λέμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Η κατάσταση πάει να διαχειριστεί ο πόλεμος παντού. Σιγά σιγά μπαίνει όλος ο κόσμος στον πόλεμο. Κύριε Υπουργέ, λέτε για την Ελλάδα ότι πρέπει να αλλάξει τακτική. Δεν πρέπει να ακολουθεί όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, εδώ τώρα βέβαια άλλη έχει η Γερμανία, άλλη πολιτική, άλλη προσέγγιση. Εδώ τώρα ο καθένας και πάνω του, ας πούμε, πώς το βλέπετε? Ακούστε κάτι, γι' αυτό κινούμαστε έτσι. Νομίζω ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκουμε και στο ΝΑΤΟ. Είμαστε σύμμαχοι, πρέπει να ακολουθούμε κάποιους κανόνες, αλλά την άλλη μεριά, μέσα σε αυτή την υποχρέωσή μας, υπάρχει δυνατότητα να κινείσαι σε μια κατεύθυνση που να δείχνεις, που δείχνεις το βάρος. Είσαι μια χώρα που είσαι ανεξάρτητη, δεν είσαι δεσμευμένη. Οπότε το να δείχνεις ότι δίνεις βάρος στις ειρηνευτικές διαδικασίες και στην προσπάθεια να μην πέφτει λάδι στη φωτιά, νομίζω ότι είναι σωστή κατεύθυνση. Αυτό θέλει και ο κόσμος. Απ' την άλλη τη μεριά δεν μπορεί να είσαι ξεκάρκωτος. Πρέπει να σταθείς. Είσαι μια χώρα η οποία βασίζεσαι στις συμμαχίες και στις φιλίες που έχεις διεθνώς. Δεν μπορείς αυτό να το παραβλέψεις. Μάλιστα. Όμως δεν μπορείς να ρίχνεις μονοπλευρά τη φιλία σου σε μία πλευρά. Ούτε μπορείς να αλλάζεις τακτική και πολιτική η οποία μέχρι τώρα τα τελευταία 50 χρόνια είναι από όλες τις κυβερνήσεις ακολουθούμενη, γιατί αυτό συμφέρει τη χώρα και πρέπει η χώρα να κρατιέται σε μια τέτοια θέση που να έχει πολύ καλές σχέσεις με όλους. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που πρέπει μόνο φίλους να κάνει. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ο Ερντογάν τώρα, τι που μπαίνει στο κάδρο με την όποια διαχείριση και τη ρητορική του ιδιαίτερα κάνει.
Υπάρχει και ακούω από διάφορους αναλυτές ότι υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να χτυπήσει την Τουρκία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση. Κοιτάξτε, ο Ερντογκάν ακολουθεί μια πολιτική την οποία, η οποία τον βολεύει. Αυτός θέλει να έχει ένα ηγετικό ρόλο μέσα στο μουσουλμανικό κόσμο. Ξέρετε πολύ καλά ότι υποστήριζε την Χαμάς. Mm-hmm. Ενδεχομένως και τη Χεζβολάχ, δεν ξέρω. Ωστόσο, οι δηλώσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα είναι υποστηρικτικές απέναντι στην Παλαιστίνη και στη Χαμάς. Οι δηλώσεις του βέβαια είναι τέτοιες που δείχνουν ότι έχει έρθει σε διευθύνη αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Και από την άλλη όμως το βοηθάει με κάποιο τρόπο, έτσι. Ναι, από αυτή τη θέση μέχρι να βρεθούν σε πόλεμη κατάσταση υπάρχει μεγάλη απόσταση. Δηλαδή κάποια στιγμή ο Ερντογκάν είχε πει ότι μήπως πρέπει να στείλουμε στρατό στην Παλαιστίνη. Εκεί θα υπήρχε θέμα. Μάλιστα. Θα θεωρείται εμπλεκόμενη χώρα, οπότε θα αποτελούσε απόλυτο στόχο. Ναι, τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Εγώ νομίζω λεκτικά θα είναι οι αντιπαραθέσεις. Και μετά ερχόμαστε πάλι να πούμε ας βοηθήσει ο Θεός, ας πούμε. Δηλαδή η ανησυχία είναι μεγάλη. Ο κίνδυνος να διαχυθεί ο πόλεμος παραπάνω είναι μεγάλος. Και αρχίζουν τώρα Για πάμε να δούμε τώρα εκεί τα διάφορα που θα αρχίσουν ήδη. Βλέπουμε ότι το πετρέλαιο, ξέρω εγώ, θα ανεβαίνει η τιμή. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα ανθρωπιστικά. Θα έχουμε οπωσδήποτε μεταναστευτικό ρεύμα. Θα έχουμε άνθρωπους οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Ήδη οργανώνονται επιχειρήσεις να απομακρυνθεί κόσμος από το Λίβανο. Πάμε στα οικονομικά. Οπωσδήποτε η τιμή του πετρελαίου θα ανέβει, γιατί ακόμα και αν δεν κλείσουν τα στενά του Ορμούς οι Ιρανοί, το γεγονός ότι η περιοχή γίνεται εμπόλεμη, τα ασφάλιστρα και τα ναύλα ανεβαίνουν στο Θεό, μπορεί και κάποιοι να μην αναλαμβάνουν μετακινήσεις και μεταφορές. Έτσι ακριβώς. Και ήδη εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου. Ακριβώς. Η ασφάλεια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες που φαίνονται ότι είναι υποστηρικτικές σε αυτή την υπόθεση αρχίζει να έχει θέμα. Βλέπετε τρομοκρατικές ενέργειες παντού. Η φυσική ασφάλεια και το περιβάλλον και όλα αυτά που μπορεί να προκαλέσει ένας πόλεμος που είναι κοντά μας ακολουθούν. Οπότε θεωρώ ότι οι επιρροές είναι πάρα πολλές. Ωστόσο, διαχειριζόμαστε, όπως είπαμε και προηγουμένως, τις σχέσεις μας με όλες αυτές τις χώρες. Όμως πρέπει να είμαστε και ξεκάθαροι πού θέλουμε να πάνε τα πράγματα και πού είναι η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθούμε. Και η Ελλάδα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, να μην γίνει μέρος των εμπολέμων, να μην βάλουμε τη χώρα σε κίνδυνο. Θα μπορούσε βέβαια να πει κάποιος πώς να μην τη βάλουμε τη χώρα σε κίνδυνο όταν δίνουμε ίδωρ και νερό, όπως το λένε και γη, στους νατοϊκούς, δηλαδή στους Αμερικάνους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό που λέτε, πώς θα είμαστε ουδέτεροι? Ακούστε κάτι, είπαμε από την αρχή ότι οι υποχρεώσεις μας απέναντι στο ΝΑΤΟ είναι συγκεκριμένες και τις έχουμε υπογράψει σαν χώρα. Οι υποχρεώσεις μας αυτές όμως δεν λένε να μας εμπλέξουν σε ένα πόλεμο που δεν τον κάνει το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Εάν ο πόλεμος αυτός ήταν του ΝΑΤΟ, εκεί ενδεχομένως να ήταν άλλη θέση μας. Τώρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι θα επιτρέψουμε και πώς θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις. Μην ξεχνάτε ότι η Χεζμπολάχ είχε κάνει και μια απειλή για την Κύπρο. Είχε πει ότι όσοι εμπλέκονται στην περιοχή κλπ. Θα είναι στόχοι. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Η Κύπρος είναι ένα σημείο, μια περιοχή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ σαν εργαλείο για την απομάκρυνση του κόσμου από εκείνη την περιοχή. Ανθρωπιστική δηλαδή υποστήριξη και διάδρομη ανθρωπιστικής βοήθειας από τη δικιά μας πλευρά για να ισορροπήσει και η ζυγαριά επί της ουσίας. Ναι, και δεν λέω να είμαστε αμέτωχοι, αλλά να μπαίνουμε στην εξίσωση αυτή πάντα με θετικό πρόσημο.
Και να δείχνει, να φαίνεται η Ελλάδα ότι νοιάζεται για την, για την ειρήνη, ότι νοιάζεται για τον κόσμο, ότι νοιάζεται για, για όλη την περιοχή. Και κάτι που απασχολεί πολύ έντονα τους δημοσιογράφους των αθηναϊκών καναλιών και την Υπουργία είναι πώς θα, τι θα κάνει το επόμενο βήμα του Ισραήλ τώρα σε σχέση με το Ιράν. Ακούγονται διάφορα για βομβαρδισμό, ξέρω εγώ, των πυρηνικών εγκαταστάσεων, για των πετρελαϊκών, πετρελαιοπηγές κλπ. Ποια πιστεύετε έτσι εσείς, από τη δική σας αίσθηση, ποια είναι? Εγώ ελπίζω να επικρατήσει λογική. Έχετε υπόψη σας ότι το Ισραήλ μόνο του, χωρίς την υποστήριξη των Αμερικανών, δεν μπορεί να κάνει τέτοια επιχείρηση. Δηλαδή, αν κάνει τέτοια επιχείρηση, είναι καταδικασμένο. Ωστόσο, αυτό που εγώ λέω και πρέπει να το σημειώσουμε όλοι, είναι ότι το Ιράν, πέραν από το γεγονός ότι έχει ένα θεοκρατικό καθεστώς και μας δημιουργεί έτσι την εντύπωση του αυταρχικού κράτους που είναι, είναι ένα κράτος το οποίο έχει διπλωματία αιώνων. Είναι πάρα πολύ προσεκτική. Ιρανοί και το κάθε τι που κάνουν το ζυγιάζουν πάρα πολύ καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούν να το χειριστούν έτσι, γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν τη σχέση τους και αυτοί με το δυτικό κόσμο. Είναι οριακά οι σχέσεις, ούτε να απομονωθούν θέλουν ούτε κάτι τέτοιο. Οπότε με λίγο προσοχή και με λίγο καλή διάθεση μπορεί να σταματήσει αυτό. Τουλάχιστον να μην εμπλακεί το Ιράν. Για να δούμε τι θα δούμε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και εμείς και εσείς πολύ περισσότερο, κύριε Υπουργέ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ πολύ. Και τι να πω τώρα, ο Θεός και ο Αλλάχας βάλει το χέρι του. Δεν είναι άλλο να πούμε. Την καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.